Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι εδώ μαζί μας, επικεφαλής πλεύσης Ελευθερίας. Γεια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σας μέρα. Αρχικά ετοιμάζεστε για εκλογές, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ετοιμαζόμαστε γιατί είναι ένα ενδεχόμενο, όχι γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρετε. Πιστεύετε εσείς ότι είναι πιθανόν να έχουμε τώρα αρχές φθινοπόρου εκλογές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Είναι μία πιθανότητα, νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αξιολογήσουμε. Μετά το τέλος του καλοκαιριού θα αξιολογηθεί, ανάλογα με το ποια θα είναι η κατάσταση και τι θα ζυγίσει ο κ. Μητσοτάκης. Ότι το συμφέρει. Δυστυχώς, γιατί η δική μας θέση από πλευράς της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι δεν θα πρέπει οι εκλογές να γίνονται ένα εργαλείο στα χέρια του κάθε πρωθυπουργού που τις προκηρύσει όποτε νομίζει ότι είναι καλό για αυτόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική λειτουργία της, και της διακυβέρνησης και του κράτου. Κατά τη δική σας πρέπει λοιπόν να γίνουν εκλογές? Κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Φυσικά εννοείται ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό όταν μια κυβέρνηση πέφτει υπό την κοινωνική αντίδραση και υπό την κοινωνική δυσαρέσκεια. Το να είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα και είχαμε τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν και είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται το υιοθετεί λίγο και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η προκήρυξη των εκλογών είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Δεν είναι έτσι, αυτά είναι τζόγος με τις εκλογές και με την πολιτική λειτουργία και εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την αντίληψη. Η πλεύση ελευθερίας αυτόνομη στις επόμενες εκλογές? Η πλεύση ελευθερίας αυτόνομη, έχουμε ήδη μπει σε διαδικασία προετοιμασία. Στις 9 Ιουλίου θα κάνουμε και μια πανελλαδική συγκέντρωση οργανωτική, σύσκεψη δηλαδή για την οργάνωση, διοργάνωση όλης της προεκλογικής δικής μας παρουσίας, η οποία ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, είναι απαραίτητη και ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, είμαστε de facto σε προεκλογική περίοδο. Τώρα είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θέλει μακρά προεκλογική περίοδο, προφανώς φοβάται τη μακρά προεκλογική περίοδο, γιατί μακρά προεκλογική περίοδος θα πει και μακρά περίοδος κριτικής, αντιπολίτευσης, ανάδειξης των αδυναμιών. Θα προκύψει η κυβέρνηση, λέτε, μετά τις πρώτες εκλογές και με ποιους? Δεν μπορώ να σας το πω. Εμάς το μέλημά μας είναι να μπει η πλεύση ελευθερίας στη Βουλή, ώστε να υπάρχει μια αξιόπιστη και συνεπής φωνή αντιπολίτευσης στην επόμενη Βουλή. Γιατί ξεκαθαρίζω ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε το μαξιλάρι, ούτε το δεκανίκι, κανενός από αυτούς που άρα θέλουν. Άρα συνεργασία με κανέναν? Με αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα, όχι. Με άρα ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, λέτε, ούτε με τον κύριο Τσίπρα? Ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα. Αλλημονό μας. Άμα ήταν έτσι, θα ήμασταν αλλού. Με τον κύριο Βαρουφάκη να συνεργαστείτε? Εμείς? Όχι, κύριε Κούτρα. Με τίποτα, Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με την Ένωση Απόστατων Αξιωματικών, στην οποία προσκληθήκατε και μιλήσατε. Ναι. Και υπήρξε αντίδραση. Για αυτή την ομιλία σας. Είχε να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακριβώς. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε στο Βελίδιο, προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Με προσκάλεσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού σε μια εκδήλωση που είχε κεντρικό θέμα «Καταγγέλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών». Γνωρίζετε ότι η θέση της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι πρέπει η συμφωνία αυτή να ακυρωθεί, ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να καταγραφεί η λαϊκή απόρριψη αυτής της συμφωνίας, στην οποία την υπέγραψε χωρίς νομιμοποίηση ο κύριος Τσίπρας. Είναι πάγια θέση μας, την έχουμε υποστηρίξει από το 2018 και εμείς είμαστε συνεπείς. Δεν τα γυρίσαμε δηλαδή. Υπήρξε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα? Υπήρξε αντίδραση του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωση και επίσημη ερώτηση, αν είναι δυνατόν, του κυρίου Δρίτσα, του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Τσίπρα προς τον Υπουργό Άμυνας, που τον ρωτάνε πώς ανέχεται να κάνει η Ένωση, που είναι δημόσιος φορέας και υπό την εποπτεία του, πώς ανέχεται να κάνει εκδήλωση και να λέει ότι καταγγέλει τη συμφωνία 4 χρόνια μετά την υπογραφή της και τι σκοπεύει να κάνει και γενικώς αν θα μας τραβήξει το αυτή. Εγώ αυτό το οποίο είπα, γιατί έβγαλα μια ανακοίνωση εκτός από την ομιλία μου, είναι ότι αν αυτό είναι αριστερά και αν αυτό είναι δημοκρατία, δηλαδή να ζητάνε από τον Υπουργό να τραβήξει το αυτή μια ένωση αποστράτων για να τη πει, να τη λογοκρίνει και να τη πει δεν θα μιλάς για τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν θα τολμάς να λες να ακυρωθεί, αντιλαμβανόμαστε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Όχι ότι δεν ξέραμε βέβαια, γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που κάνανε το άσπρο μαύρο. Υπάρχει πιθανότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου, στις επόμενες εκλογές να προκύψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ελπίζω ότι δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Ελπίζετε ότι δεν υπάρχει?
Βέβαια. Άρα το ελπίζω ότι δεν υπάρχει να είναι. Και... Άκουσα σωστά, δηλαδή. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει, είπατε για τον Τσίπρα. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, δεν θα ήθελα να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε από το Σεπτέμβριο του 2015 και από τον Ιούλιο βασικά του 2015. Άρα μέχρι και προτιμάτε το την κυβέρνηση Μητσοτάκη από την κυβέρνηση Τσίπρα. Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι προτιμώ. Ούτε να με βάζετε να επιλέγω μεταξύ Σκύλα και Χάριβδη. Σημαίνει όμω ότι δεν θα ήθελα καθόλου. Πάντω είναι οι δύο ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ο πρωθυπουργό. Καλό θα είναι αυτό να αλλάξει όπω έχει αλλάξει στο παρελθόν, όπω έχουν κατακριμνιστεί τα μεγάλα κόμματα του παρελθόντος. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ανέκαμψε. Τώρα κάποιοι κάνουν τα πάντα για να ανακάμψει και το ΠΑΣΟΚ. Έχει συμβεί στο παρελθόν να κατακριμνίζονται τα μεγάλα κόμματα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια συγκυρία που ο κόσμος έχει καταλάβει τι του επιφύλαξαν και έχει καταλάβει και πόσο τον πρόδωσαν σε διάφορα. Το είδαμε και με το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια του μνημονίου το είδαμε. Αυτό το προοδευτικό τόξο που ευαγγελίζει ο κύριος Τσίπρας για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Τσακαλώτος, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκης, κίνημα ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και ενδεχομένως από ανοχή του κυρίου Κουτσούμπα. Πώς το βλέπετε σαν σχήμα? Αν είναι εφικτό, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρώτης προοπτικής της εξουσίας και των χρημάτων όλοι αυτοί μια χαρά θα συμπράξουν, διότι μιλάμε για ιδιωτελείς πολιτικούς, για ανθρώπους οι οποίοι με την πολιτική ασχολούνται για να κερδίσουν και όχι για να προσφέρουν και βεβαίως έχουν δείξει στο παρελθόν ότι δεν κολλάνε πουθενά. Επομένως και θα συμπράξουν, το να συμπράξει το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι το μισό πρώην ΠΑΣΟΚ, έτσι το δεν χρειάζεται να το αναλύσω περαιτέρω. Το να συμπράξει μόνο το ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κάτι δύσκολο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να τον προωθήσουν, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα πολύ χαμηλού επίπεδου και βεληνικούς. Δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλανε για να εκτινάξει ως νέο πόλο το ΠΑΣΟΚ, όσο και αν χτυπιούνται. Είναι όμως πρόσφορος για να είναι δεκανίκη είτε του ενός είτε του άλλου. Και αν αυτό το προοδευτικό το ξέρετε και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. Φυσικά, γιατί πρώτη φορά θα είναι που συμπράττει κυβερνητικά το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρώτη φορά όμως, αν συμπράξει. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρώτη φορά, όχι δεν θα είναι, γιατί μου φαίνεται τα ξεχνάτε. Το 2015 όλοι μαζί συμπράξανε και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Και... Α, το καλοκαίρι ναι, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Όλοι μαζί συμπράξανε. Και το μνημόνιο. Όλοι μαζί ψηφίσαν τα μνημόνια. Όλοι μαζί μαζεύαν υπογραφές να μου κάνουν πρόταση μομφής. Όλοι μαζί διαλύσαν τη Βουλή. Μια χαρά συμπράξανε. Σε αυτό το προοδευτικό τόξο δεν χωράει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Σε ποιο τόξο? Σε αυτό που αναφέρομαι τώρα. Κοιτάξτε, όχι, εμείς δεν χωράμε και δεν έχουμε και καμία διάθεση να μπούμε σε αυτό το κάδρο. Κύριε Τζούνο, αν ονειρευόμουν να είμαι σε θέση εξουσίας, ήμουνα σε μία από τις υψηλότερες, τη τρίτη τη τάξη. Δεν είναι αυτός ο καημός μου. Ο καημός μου είναι πραγματικά ότι αυτή η χώρα αξίζει καλύτερα. Έχει ατυχήσει πάρα πολύ, όσο και αν έχει κάνει και ο λαός τα λάθη του. Δεν του αξίζει αυτή η διακυβέρνηση. Είτε η σημερινή, μάλιστα, είτε η προηγούμενη. Θα τα πούμε προεκλογικά. Να είστε καλά.